Το πρώτο της φετινό παιχνίδι έδωσε σήμερα η K19 του Όφη στο ΒΑΚ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής, γνωρίζοντας την ήττα με 1-3 από τον ΠΑΟΚ. Ο Όφη πάλεψε το παιχνίδι αλλά ήταν άτυχος, καθώς είχε δύο δοκάρια και σημαντικές ευκαιρίες, ενώ ο Δικέφαλος από την πλευρά του ήταν αποτελεσματικός στις φάσεις που δημιούργησε. Στα πρώτα λεπτά ο Όφη θα μπορούσε να προηγηθεί με τον Πιστικό, αλλά και ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι με τον Τσοφάνη, για να μπορέσουν οι φιλοξενούμενοι στο διάστημα από το 30 έως το 35 λεπτό να σημειώσουν δύο γκολ και να βάλουν τις βάσεις για να πάρουν το διπλό στο Ηράκλειο. Αρχικά ο Χατσίδης αξιοποίησε με κεφαλιά το φάουλ του Γκούμα κάνοντας το 0-1. Και στη συνέχεια ο Δελιγιάννης ολοκλήρωσε με γκολ μία κούρσα από αριστερά για το 0-2. Ο Όφη ακολούθως στο πρώτο ημίχρονο είχε δοκάρει σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Αποστολάκη και δύο καλές στιγμές με τον Φανουράκη χωρίς να καταφέρει να μειώσει το σκορ. Με την έναρξη δεύτερου μέρους ο Γκούμας κέρδισε πέναλτι από τον Μερκούρη και ο Καλογύρου με εύστοχη εκτέλεση έκανε το 0-3. Ο Όφη όμως δεν παράτησε το παιχνίδι, είχε νέο δοκάρι με τον Μερκούρη σε 67ο λεπτό και μείωσε στο 89 στο τελικό 1-3 με τέρμα του Τσερεβελάκη, ενώ ο ίδιος παίκτης είχε κι άλλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα.